παππούς είναι ανάπηρος. Πού να πάμε. Το ένα στο Αργοστόλι είναι με σκάλες και το άλλο στο Λιξούρι πάει με μπάρκα. Πού να πάμε. 18 ημέρες μετά τον πρώτο σεισμό των 5,8 Ρίχτερ, ο Γολγοθάς για τον ηλικιωμένο Νίκο Κυριακάτο συνεχίζεται. Καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, παραμένει αναγκαστικά στο σπίτι του, το οποίο έχει κρυθεί ακατοίκητο, καθώς η κατάσταση υγείας του δεν του επιτρέπει να μετακινηθεί στα πλοία ή το γυμναστήριο. Την ίδια ώρα οι μηχανικοί συνεχίζουν το δευτεροβάθμιο έλεγχο, έτσι ώστε το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων για τα επιδόματα ενοικίου και συγκατοίκησης. Μέχρι τώρα, από τα 350 σπίτια που ελέγχθησαν, τα 222 κρίθηκαν ακατοίκητα και τα 60 πρέπει να κατεδαφιστούν. Στις 12.34 ένας νέος μετασεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε νέα ανησυχία εδώ στο Λιξούρι. Την ώρα εκείνη οι περισσότεροι κάτοικοι βρίσκονταν μέσα ή γύρω από τα σπίτια τους περιμένοντας τους μηχανικούς για τη δεύτερη αυτοψία. Άρχισα να τρέμω πάλι γιατί θυμήθηκα αυτό που περάσαμε. Το σπίτι μου είναι στο Λιξούρι, δεν μπορώ να μπω μέσα, πώς γλιτώσαμε, πέσανε τα έπιπλα όλα. Πονοκέφαλο πάντως στους κατοίκους προκαλούν λογαριασμοί της ΔΕΗ που φτάνουν στα χέρια τους με το φόρο ακινήτων για το 2013. Όπως λένε, μέσα στις δυσκολίες και τα υποκατάρρευση σπίτια τους δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Αυτός είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ που πήρα σήμερα και καλούμε να πληρώσω στις 19 του μήνα. Το σπίτι μας είναι το αυτοκίνητο. Από αυτό το σημείο λοιπόν τα παιδιά μου θα μένουν, εδώ θα μένουν τα παιδιά μου, εδώ θα διαβάζουν, εδώ θα πάνε σχολείο. Από εδώ δηλαδή θα ξεκινάνε και θα πάνε σχολείο. Ζητάμε βοήθεια και κρατική αρρωγή για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να μην εγκαταλειφθεί το νησί. Επιβαρημένα από το μεγάλο σεισμό που χτύπησε το νησί, δεν είναι μόνο τα σπίτια, αλλά και τα ρήγματα. Όπως αυτό που δημιουργήθηκε σε χωράφι λίγο έξω από το χωριό Σουλάρι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το πλάτος του αρχικά ήταν 5 μέτρα, σήμερα αγγίζει τα 20.